Οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου, στέκονται στο πλευρό των φοιτητών, παλεύουν μαζί τους. Παλεύουν για το Πανεπιστήμιο το οποίο διεκδικούμε και ονειρευόμαστε, και όχι για το Πανεπιστήμιο που ζούμε σήμερα. Ένα Πανεπιστήμιο στο οποίο έτσι κι αλλιώς η όλο και πιο βαθιά λειτουργία του με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια υψώνει ταξικούς φραγούς στη μόρφωση και περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις κατακτήσεις τους. Άρα λοιπόν δεν υπερασπιζόμαστε το Πανεπιστήμιο που υπάρχει σήμερα, αλλά θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης σμπρώχνει τα πράγματα στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θεωρούμε εμείς ότι είναι σωστή για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις και των εργαζομένων και των φοιτητών. Δίπλα λοιπόν στο πιο δυναμικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας και στο πιο πολυπληθές, που είναι οι φοιτητές, και αυτό αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων από τη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις, από τη ζωντάνια στις διαδικασίες τους και στις κινητοποιήσεις τους, παλεύουμε κι εμείς. Με αποφάσεις της Ομοσπονδίας συμμετέχουμε και στο αυριανό συλλαλητήριο με στάση εργασίας όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα, αλλά και κλιμακώνουμε τη δράση μας στο επόμενο διάστημα. Η Ομοσπονδία ήδη έχει αποφασίσει απεργία για τις μέρες κατάθεσης του νομοσχεδίου. Συνεχίζουμε με πολύμορφες δράσεις ενημέρωσης των συναδέλφων, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης τους, ώστε να έχουμε όλο και πιο μαζικά μπλοκ το επόμενο διάστημα στις κινητοποίησεις, προκειμένου να μην περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ήδη καθυστερήσει εξαιτίας των αγώνων που κάνουν οι φοιτητές και η ακαδημαϊκή κοινότητα.